Η κυβέρνησή μας έλαβε εντολή από τον ελληνικό λαό να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων, να εξασφαλίσει συνθήκες πραγματικής ανάπτυξης για την οικονομία και την ευημερία του λαού μας. Όλα αυτά είναι σήμερα σε εξέλιξη και γίνονται βήμα-βήμα πραγματικότητα, επανακτώντας τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας μας. Η αξιωματική αντιπολίτευση δυστυχώς λειτουργεί υπομονευτικά σε αυτή την εθνική προσπάθεια, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψει τις ευθύνες του παρελθόντος που τη βαραίνουν. Διότι τώρα η κυβέρνηση απελευθερώνει την Ελλάδα από τις σκληρές δεσμεύσεις που οι δικές τους πολιτικές επέβαλαν στο παρελθόν. Ειδικά μετά από την χθεσινή θετική εξέλιξη της έγκρισης εκταμίευσης 1 δις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το κλείσιμο μιας μακράς περίοδου διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα είναι έτοιμη για μια επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης. Γίνεται αντιληπτό ότι πλέον για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η πολιτική της επιβίωση. Με κάθε μέσο και πάσης φύσεως τεχνάσματα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια για την επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, που είναι επιτυχία όλων μας, επιτυχία της Ελλάδας. Δεν είναι λίγες οι φορές που διάφορες αντιπολιτευτικές φωνές ανεύθυνα και άκομψα επιχείρησαν να απαξιώσουν ακόμα και το μεγάλο τουριστικό άλμα της χώρας, όπου παρά τις πιο αντίξωες συνθήκες πετύχαμε ο τουρισμός μας να αυξηθεί κατά 25% τα 3 τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία και συνετέλεσε καθοριστικά με τα συνεχή ρεκόρ εσόδων στην επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή πορεία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ευημερία κάθε τοπικής κοινωνίας και ολόκληρης της Ελλάδας. Οι ίδιες αντιπολιτευτικές φωνές είναι που προσπαθούν διαρκώς να υπονομεύσουν κάθε επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, απέχοντας συνειδητά από ένα πλαίσιο δημιουργικής αντιπολίτευσης και ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου. Η κυβέρνησή μας, με ισχυρή πολιτική βούληση, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με συγκεκριμένο σχέδιο, πέτυχε υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων και προχωρά σταθερά στη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Οδήγησε την οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους υψηλότερους της τελευταίας δεκαετίας. Το 2017 έκλεισε με ανάπτυξη 1,4% και το πρώτο τρίμηνο του 2018 με ανάπτυξη 2,3%, σχεδόν διπλάσιο της Ευρωζώνης. Αύξησε την απασχόληση με την ανεργία να μειώνεται κατά 7 μονάδες. Όλοι οι παραγωγικοί δείκτες, οι δείκτες οικονομικού κλίματος και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκαν. Ρεκόρ δεκαετίας κατέγραψαν το 2017 οι ξένες επενδύσεις και νέο ιστορικό ρεκόρ οι εξαγωγές. Ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από 20% του ΑΕΠ και περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που δημοσιεύτηκαν, η συνολική συμβολή του στην οικονομία φτάνει έως και το 27,5% του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε 48 δις ευρώ. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το περιθώριο των διεθνών εξελίξεων και την πολιτική απομόνωση. Αποκαταστήσαμε πλήρως τη φήμη της Ελλάδος διεθνώς. Ισχυροποιήσαμε τη γεωπολιτική θέση της χώρας και το στρατηγικό της ρόλο ως πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Και μαζί με την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας κερδίσαμε και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι πλέον αυτή η κυβέρνηση πέτυχε την αποστολή της,
ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο σε όσα είχε εντολή να πράξει και δημιούργησε όλες εκείνες τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν μετά τον Αύγουστο να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Το μέλλον της Ελλάδας οικοδομείται πλέον σε νέες και υγιείς βάσεις που θα οδηγήσει στην ολική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Σας καλώ λοιπόν να απορρίψετε αυτή την πρόταση δυσπιστίας, γιατί δεν είναι παρά μία ενέργεια γεμάτη υποκρισία. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να κρυφτεί, να αποφύγει να τοποθετηθεί υπεύθυνα απέναντι στον ελληνικό λαό και επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και την αναπτυξιακή πορεία στην οποία έχει ήδη εισέλθει. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Στηρίζουμε την κυβέρνηση γιατί πρωτίστως σεβόμαστε τις υπέρμετρες θυσίες που κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Τιμούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας στο ακέραιο. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και οι οικολόγοι πράσινοι έχουμε μια έντιμη συνεργασία. Μένουμε όμως σταθεροί στις θέσεις μας και με υπευθυνότητα αγωνιζόμαστε για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Συνεχίζουμε και εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που δικαιούνται όλες και όλοι για ανάπτυξη, πρόοδο, ευημερία και για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό και για την οικονομία του χρόνου. Το λόγο έχει ο κύριος Μπαλαούρας, Γεράσιμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, άντρες και γυναίκες.